Στην περιβαλλοντική σκηνή του Εθνικού Θεάτρου ανεβαίνει το έργο «Οι Προβοκάτορες». Και έχουμε εδώ ένα διπλό ντεμπούτο. Είναι του συγγραφέα καταρχάς, ο οποίος πρέπει να πούμε το όνομά του είναι ο Γιάννης Αποσκήτης, και γι' αυτόν είναι το πρώτο θεατρικό του έργο που ανεβαίνει σε θεατρική σκηνή. Και όμως έχουμε και το ντεμπούτο το δικό σου, γιατί είναι η πρώτη σου σκηνοθετική δουλειά. Άρα τι σημαίνει για σένα αυτή η πρώτη δουλειά, και αν θες μια εξειδίκευση της ερώτησης, είναι πώς το επέλεξες, το επέλεξες εσύ το έργο ή σε επιλέξανε για να σκηνοθετήσεις το έργο? Το έργο το επέλεξα εγώ. Αυτό είναι αυτό που συνέβη εδώ πέρα, η σκηνοθεσία αυτή είναι αποτέλεσμα μιας προσπάθειας ουσιαστικά να συνδεθεί η πειραματική σκηνή με το τμήμα σκηνοθεσίας του Εθνικού Θεάτρου. Οπότε ουσιαστικά από φέτος που ξεκινάει η πειραματική σκηνή νέων δημιουργών και είναι και η πρώτη χρονιά που βγήκαν απόφοιτοι, ας πούμε, από το τμήμα σκηνοθεσίας, και το πλάνο είναι για να συνεχιστεί. Αυτός που είναι ο αριστούχος, ας πούμε, του τμήματος σκηνοθεσίας, που ήσουν εσύ. Ναι. Συνεργάζεται με την πειραματική την επόμενη χρονιά και κάνει μία παράσταση στο Εθνικό Θέατρο. Ήταν το κόνσεπτ, το πλάνο που είχε βάλει ο Γιώργος Κουτλής και η πειραματική γενικά για φέτος, το θέμα ήταν το νέο ελληνικό έργο. Γενικά η νέα ελληνική δραματουργία, όχι μόνο το ελληνικό έργο, και το devised και η performance, ανοιχτή ήταν η βεντάλια σχέση με αυτό, αλλά ήταν τα κείμενα τα οποία προέρχονται από νέους Έλληνες δημιουργούς. Και ήρθαμε σε επαφή με τον Γιάννη, μου στείλε το κείμενό του μέσα σε αυτά τα κείμενα που διάβαζα και κάπως επέλεξα να κάνουμε αυτή τη δουλειά εδώ, αυτό το κείμενο. Και έτσι, τώρα το ντεπούτο. Το δικό σου. Ξέρεις, ναι. Και του Γιάννη, νομίζω πιο πολύ ενέργεια και όρεξη για να φτιάξουμε κάτι, ξέρεις, ψάχνοντάς το, και γι' αυτό νομίζω είναι ωραίο και να η πειραματική, ξέρεις, αυτός είναι ο σκοπός. Να πειραματιστείς και με γνωρίζοντας, ας πούμε, και ψάχνοντας πού μπορεί να πάει. Ναι, ήθελα να σας ρωτήσω, μια και είναι συνέχεια, ήταν και αυτό που ήθελα να ρωτήσω επί της ουσίας, οι νέοι σκηνοθέτες και δημιουργοί, διαλέγουν τα έργα με διαφορετικά κριτήρια από ό,τι η παλιότερη γενιά και έχουν διαφορές στο τι κείμενα επιλέγουν, θεατρικά κείμενα εννοώ. Κοίτα, υπάρχουν κείμενα που είναι πάντα διαχρονικά για μένα, ενώ αυτή είναι και η ομορφιά τους έτσι κι αλλιώς, και είναι και η ομορφιά του να κάνεις θέατρο. Να σου πω, δεν ξέρω με τι κριτήρια επιλέγαν οι παλαιότεροι. Αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι υπάρχει μια αναζήτηση στο υλικό. Ανοίγουν πιο πολύ, τουλάχιστον όπως καταλαβαίνω εγώ, σε σχέση με τους ανθρώπους που συναναστρέφαμε τώρα. Ανοίγει βεντάλια στο ότι πώς μπορούμε να δοκιμάσουμε υλικά, να ανοίξουμε και στο αφηγηματικό και σε ένα κείμενο το οποίο μπορεί να το φτιάχνει όλη η ομάδα, που να είναι θέατρο ντοκιμαντέρ. Αυτό είναι κάτι που γίνεται. Αλλά δεν είναι, ξέρεις, δεν πάει παραθετικά σε σχέση με την προηγούμενη γενιά. Είναι απλά. Ξέρεις, είναι πιο συνηθισμένο να συμβαίνει τώρα, αλλά μάλλον κάποιοι άλλοι το κάνανε πριν από εμάς για να μπορούμε να το κάνουμε συνήθεια. Ωραία. Πάμε τώρα στο ίδιο το έργο. Διαβάζω από την παρουσίαση του έργου, βάζω εισαγωγικά, ότι πρόκειται για μια σουρεαλιστική κωμωδία που σατιρίζει τους μηχανισμούς της εξουσίας και των fake news. Πράγματι είναι πολύ σύγχρονο. Η ερώτησή μου λοιπόν είναι, έχουμε να κάνουμε ένα πολιτικό θέατρο? Νομίζω το θέατρο είναι από τη φύση του πολιτικό. Και οφείλει να είναι, κατά την άποψή μου, γιατί από την απαρχή του αυτός ήταν και ο ρόλος του. Ενώ, ξέρεις, η έννοια της δημοκρατίας ξεπήδησε και βασικά συνδέθηκε πάρα πολύ έντονα, της αθηναϊκής δημοκρατίας, και όχι μόνο, συνδέθηκε πάρα πολύ έντονα με τη λειτουργία του θεάτρου. Με το ότι εκθέτουμε ζητήματα που αφορούν τα κοινά, μπορεί να συζητήσει. Ήταν αποτέλεσμα του δημοκρατικού διαλόγου, ας πούμε, και της πολιτικής αντιπαράθεσης, εννοείται, αλλά. Είναι, το θέατρο οφείλει να είναι πολιτικό, αλλιώς δεν ξέρω. Εγώ τουλάχιστον έτσι το βλέπω. Ενώ κάπως. Και ανθρώπινο, φυσικά. Αλλά ξέρεις, αυτά τα πράγματα πάνε. Πολιτικός είναι και είναι γύρω μας. Αυτό είναι ο τρόπος ζωής μας, είναι στην κοινωνία μας. Οπότε νομίζω. Ναι, πρέπει να είναι. Ξέρω, πρέπει. Δεν υπάρχει πρέπει. Ήθελα να σου πω το εξής. Βλέποντας το έργο, βλέπω μια δυστοπική διάθεση από την πλευρά της ουσίας του έργου δηλαδή και σε σχέση με την τεχνολογία. Και η ερώτηση είναι η νέα. Ξέρεις, αυτό, η δυστοπία της τεχνολογίας
είναι κάτι που συνδέεται ίσως με την προηγούμενη γενιά, η οποία φοβάται και την τεχνολογία κλπ. Πώς αντιμετωπίζει η νέα γενιά που ουσιαστικά ζει μέσα στην τεχνολογία, μέσα στον ψηφιακό κόσμο, μέσα στα social media, πώς αντιμετωπίζει μια ιδέα ότι αυτό που βιώνει είναι δυστοπικό? Είναι το βιώνει ως τέτοιο, ως δυστοπία? Να σου πω τι νομίζω. Εγώ δεν το βλέπω σαν μια δαιμονοποίηση της τεχνολογίας, εγώ προσωπικά. Για το έργο μιλάς τώρα. Ναι, όχι μόνο για το έργο, γενικά και η δική μου ματιά, ναι. Δεν είναι, ξέρεις, δεν το βλέπω έτσι, ας πούμε. Η τεχνολογία είναι εργαλείο, ανάλογα ποια είναι η χρήση του. Και στην πραγματικότητα είναι και τόσο πολύ στην καθημερινότητά μας, που είναι, ξέρεις, αυτονόητη και φυσική η λειτουργία της. Παρ' όλα αυτά, επιτελεί στην πραγματικότητα οι δυνατότητες που έχει δώσει, αναδεικνύουν τις κοινωνικές και πολιτικές συνθήκες μέσα στις οποίες ζούμε. Οπότε, ουσιαστικά, ξέρεις, πιο πολύ έχει να κάνει, η δυστοπία είναι μια κατάσταση μέσα στην οποία ζούμε. Δεν ξέρω αν παίζει ρόλο η τεχνολογία μέσα σε αυτό. Απλά, ο τρόπος μετάδοσής της γίνεται έτσι. Αυτό νομίζω πιο πολύ. Δηλαδή, ξέρεις, είναι παντού, το βλέπεις, τρέχει γύρω σου, οπότε καταλαβαίνεις το μέγεθος. Αλλά νομίζω είναι ο τρόπος μετάδοσης, δεν αλλάζει το φαινόμενο στην πραγματικότητα. Πάμε σε ένα άλλο θέμα για το ίδιο το για την πνευματική σκηνή. Διαβάζω τα λόγια του Γιώργου Κουτουλή, καλλιτεχνικού υπεύθυνου της νέας πνευματικής σκηνής του Εθνικού Θεάτρου. Εισαγωγικά. Πιστεύω σε ένα θέατρο πολιτικό, προκλητικό και συνάμε ευαίσθητο. Ελπίζω να γίνει η πνευματική σκηνή νέων δημιουργών ένα βήμα για να ακουστεί η φωνή της νέας γενιάς του θεάτρου μας. Ως ένας από τους δημιουργούς αυτής της προσπάθειας. Σε ρωτά λοιπόν αν αυτός είναι ο στόχος της πνευματικής σκηνής των νέων δημιουργών. Και αν υπηρετείτε... Εγώ αυτό που έχω καταλάβει σε συνεργασίες μου, γιατί και με τα παιδιά που θα σκηνοθετήσουν μετά, με όλα τα παιδιά που θα είναι φέτος στην πειραματική και στις συζητήσεις που έχουμε με τον Γιώργο και σε σχέση και με το αποτέλεσμα που βλέπω ενώ μέχρι τώρα, δηλαδή και η παράσταση Μπριγκένας που έγινε πρώτη και η, αυτή που κάνω εγώ και από ό,τι έχω δει και από τα κείμενα των υπολείπων, νομίζω είναι ένας κεντρικός πυρήνας αυτός. Είναι ένα κέντρο και νομίζω συντονιζόμαστε σε αυτό. Στο ότι είναι πολύ σωστά νομίζω το θέτει ο Γιώργος. Κάτι το οποίο είναι πολιτικό, προκλητικό και ευαίσθητο και ανθρώπινο, θα προσθέσω εγώ. Νομίζω αυτό είναι το κέντρο μας. Και υπάρχει μια γενιά δημιουργών και σκηνοθών και ηθοποιών που το υπηρετεί αυτό. Που θέλει να το υπηρετεί, σε βάση τους. Ξέρετε, αυτό είναι μια τάση. Ενώ δεν μπορώ να πω ότι είναι κάτι που είναι, πάμε συντονισμένα. Απλά αρχίζεις και καταλαβαίνεις ότι συμπορεύεσαι, ότι αρχίζεις και βρίσκεις κοινά σημεία. Και λες, κοίταξε να δεις, ας πούμε, τελικά υπάρχει ένας στόχος προς τον οποίο ο καθένας με τη δική του διαδρομή κατευθυνόμαστε προς τα εκεί. Αυτό καταλαβαίνω. Μία ερώτηση άσχετη με την παράσταση, ή φαινομενικά τουλάχιστον, άσχετη με την παράσταση. Αυτές τις μέρες γίνονται κινητοποιήσεις από σπουδαστές του Εθνικού. Όχι μόνο του Εθνικού, γνώμηση. Είναι και άλλοι σπουδαστές. Ξεκινήσαν από τους σπουδαστές. Από τους σπουδαστές και τι άλλοι συμμετέχουν? Έχουν αρχίσει και συμμετέχουν σπουδαστές και από άλλες δραματικές σχολές. Α. Ναι. Και από την κρατική σχολή και από το Κουθουβουέ και από ιδιωτικές, από το ΟΔΙΟ, από το Θέατρο Τέχνης, έχει ανοίξει. Απλά ξεκίνησε από τους φοιτητές της Δραματικής Σχολής του Εθνικού Θεάτρου. Αλλά έχει απλωθεί αυτό πράγμα επιτέλους. Γιατί είναι πολύ σημαντικό. Τουλάχιστον όπως γνωρίζω, βλέπω και ανακοινώσεις. Δηλαδή αρχίζει και κάπως ανοίγει. Πολύ ωραία. Θα ήθελα λοιπόν να μου πεις τη γνώμη σου για τις κινητοποιήσεις και τις αιτίες τους. Οι κινητοποιήσεις. Πρώτα απ' όλα, πολλά μπράβο στα παιδιά που το ξεκινήσανε και πήρανε και είχαν τα άμεσα αντανακλαστικά να αντιδράσουν σε αυτό το πράγμα. Ο λόγος είναι σαφής. Όταν έρχονται και λένε, όταν βγαίνει ένας νόμος που έχει υπογραφεί με ένα διάταγμα και λέει ότι τα πτυχία των απόφοιτων των δραματικών σχολών εξισώνονται, ουσιαστικά είναι πτυχία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, άρα είναι σαν να έχεις ένα πτυχίο λυκείου, αυτομάτως αυτό σημαίνει ότι εδώ υπάρχει μια υποβάθμιση. Υποβάθμιση των εργασιακών σας δικαιωμάτων. Όχι μόνο και των σπουδών. Ενώ είναι σαν να υποβαθμίζεται η σπουδή σου, σαν να υποβαθμίζονται τα εργασιακά σου δικαιώματα. Και αυτό να το πούμε, γιατί οι σκηνοθέτες και οι ηθοποιοί είναι πολύ σκληρή η περίοδος της εκπαίδευσής τους. Και οι σπουδές που κάνουν. Οι σπουδές είναι. Όπως κάθε είναι μέρα. Είναι κάθε μέρα, είναι πάρα πολλές ώρες και είναι ένα εξαντλητικό πρόγραμμα. Το οποίο. Είναι και ξέρεις, είναι πολύ συμπυκνωμένο. Είναι πάρα πολύ απαιτητική η διαδικασία, ας πούμε, του να σπουδάσει κάποιος, ειδικά ηθοποιός. Δηλαδή, μην παραπονιόμαστε, ας πούμε, και εμείς που έχουμε σπουδάσει σκηνοθεσία. Πόσες ώρες δηλαδή είναι αυτό το πράγμα και εντάξει, μπορεί να φτάνεις και 10-12 ώρες στη σχολή, ενώ δεν υπάρχει ωράριο σε αυτό στην πραγματικότητα.
Τουλάχιστον έτσι όπως το ξέρω εγώ και έτσι όπως το έχω ζήσει εγώ. Πάρα πολλές ώρες και μετά. Ξέρεις, είναι πέρα από το εργασιακό το οποίο υπάρχει και λες, OK, άρα αυτομάτως τι είναι. Σαν να έχει τελειώσει ένα λύκειο, δηλαδή είναι σαν να μην σπούδασε ουσιαστικά. Σαν να σου ακυρώνεται, σαν να ακυρώνει τι σπουδέ σου. Προκύπτει και το ηθικό ζήτημα, το οποίο είναι ακόμα πιο έντονο. Δηλαδή, είμαστε σε μια χώρα που λέμε, ας πούμε, ότι γεννήθηκε το θέατρο, υπάρχει. Βγάζουμε προς τα έξω μια εικόνα, ας πούμε, τη σχέση μας με τον πολιτισμό και την τέχνη. Και ουσιαστικά λέμε ότι οι καλλιτέχνες είναι απόφοιτοι λυκείου. Δηλαδή, αυτό είναι. Προκύπτει και ένα ηθικό ζήτημα. Δηλαδή, υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά. Κάνανε ένα πολύ μεγάλο κόπο, δουλεύανε παράλληλα με τις σπουδές τους για να μπορούν να πληρώνουν τις σπουδές τους που είναι σε σχολές που είναι ιδιωτικές, να πληρώνουν το ενοικιό τους, να βγάζουν το προστοζήν. Παράλληλα με αυτό το ωράριο που είναι 12 ώρες, ας πούμε, και πολλές παραπάνω μπορεί να είναι μέσα στη βδομάδα, ας πούμε, μαζεμένες. Και παράλληλα δουλεύανε, μπορεί να ήρθαν και σε σύγκρουση με την οικογένειά τους που μπορεί να μην στήριξε αυτά τα άτομα για να σπουδάσουν θέατρο, γιατί στην πραγματικότητα η ελληνική κοινωνία είναι και μια κλειστόμυαλη κοινωνία σε σχέση με αυτό το επάγγελμα. Το και... θεωρούν δηλαδή ότι δεν θα βγάζει λεφτά, είναι. Ναι, ότι είναι χόμπι. Είναι ένα χόμπι. Υπάρχει μια αίσθηση ότι αυτό που κάνουμε είναι ένα χόμπι. Δεν είναι εργασία, ας πούμε. Δεν είναι. Και ότι. Εργασία, το τονίζω, εργασία είναι. Έχει σημασία το παράγω έργο. Αυτό σημαίνει εργάζομαι. Οπότε ουσιαστικά δεν είναι μια εργασία, είναι ένα χόμπι. Και ουσιαστικά τι γίνεται τώρα. Έρχεται αυτός ο νόμος να σου πει να επικυρώσει. Μια τέτοια νοοτροπία, η οποία ξέρεις δεν είναι μόνο και πολύ, είναι και αρχίζει και εξαπλώνεται και σε ένα κοινωνικό ζήτημα στην πραγματικότητα. Είναι σαν να λένε δηλαδή ότι ναι, είστε χομπίστες που είναι σαν να τελειώσατε ένα τέτοιο και έλα μωρέ, εντάξει τώρα. Και είναι η χώρα πραγματικά όπως το έβαλες, η οποία υποτίθεται γέννησε το θέατρο και το όλη αυτή ιστορία και επέρεται για αυτό το πράγμα. Ακριβώς αυτό. Και παρόλα αυτά, τις αντιμετωπίζεις τους καλλιτέχνες σαν ανειδίκες τους εργάτες. Αυτό είναι, σαν ανειδίκες τους εργάτες, σαν χομπίστες.